Στην Ανιούσα έχουν πάρει οι τιμέ των καυσίμων με την τιμή τη αμόλυδη να είναι πλέον απλησίαστη. Η μέση τιμή του καυσίμου βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 15 λεπτά με του επαγγελματίε, του οδηγού αλλά και του ιδιοκτήτε πρατηρίων να ανησυχούν καθώ η αύξηση αυτή γίνεται αισθητή στην τσέπη του. Τι να γίνει, φίλε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ακρίβεια είναι. Ήθελα εγώ άνετα, άνετα, ήθελα 120 ευρώ το μήνα. 100-120 τώρα τα έχω περιορίσει εκεί πάλι αλλά κάνω τα μισά δρομολόγια, τα απαραίτητα. Εγώ είμαι συνταξιούχος, για ένα επαγγελματία, για ένα που πρέπει να κινηθεί να βγάλει το πρεσοζύν, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να βιώσουν τον φόρο, εννοείται. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυτης στα Χανιά και στην Κρήτη γενικότερα έχει ξεπεράσει και τα 220. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο νομό Χανίων είναι 2,17. Αύριο η πορεία θα είναι πάλι ανωδική, οπότε σύντομα θα, ξεπεράσουμε τα 2,20. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό, αλλά δυστυχώ φαίνεται. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων οφείλεται στι διεθνεί τιμέ, ενώ όπω τονίζουν οι ιδιοκτήτε πρατηρίων, πληροφορίε από παράγοντε που καθορίζουν την αγορά αναφέρουν πω θα αυξηθούν περαιτέρω. Το πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και από τη στιγμή που τα διεθνή χρηματιστήρια ε, αυξάνονται οι μετοχές των πετρελαίων, είναι ακόλουθο ότι θα αυξηθούν και οι τιμές των καυσίμων γενικότερα τη Λιανική. Οι πληροφορίε και από αναλυτέ από πετρελαιοπαραγωγικέ χώρε ε, είναι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ανωδικέ ε, τιμέ, ανωδικέ οι τάσει όχι μόνο για τη βενζίνη αλλά και για το πετρέλαιο. Από ό,τι λένε, αυτοί είναι θέματα χρηματιστηρίου και τέτοια που διαμορφώνεται η τιμή. Τώρα αυτοί τα ξέρουν. Υπομονή και όνειρα. Όσο έχουμε, θα τσουλάει. Άμα δεν έχουμε, με τα πόδια. Απλά. Τώρα η τιμή τη αμόλυβδη βρίσκεται πιο πάνω από την τιμή του πετρελαίου. Το προηγούμενο διάστημα που το πετρέλαιο κίνηση ήταν ακριβότερο από τη βενζίνη αμόλυβδη, ζητάγαμε και εμεί αλλά και οι αυτοκινητιστέ ε, να μπει η επιδότηση στην αντιλία. Αυτό δεν το είδαμε να γίνεται, δεν το είδαμε να συμβαίνει. Αντιθέτω, ε, αυξήθηκε η τιμή τη αμόλυβδη για να ξεπεράσει την τιμή του πετρελαίου και έτσι να μην ε, δοθεί το, το επίδομα στην αντιλία. Τέλο, όπω ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, δεν υπάρχει άλλο δημοσιονομικό χώρο για να δοθεί το Fuel Pass. Από τη στιγμή που είπε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο, Fuel Pass για τη Μετζίνη δεν θα δοθεί, δυστυχώ.